Τούπας, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στο Capital και οικονομικός συντάκτης σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Στούπα. Γεια σας. Κύριε Στούπα, στην πρόσφατη αρθρογραφία σας είδα ότι εντοπίζετε μία ατολμία στις μεταρρυθμίσεις και αυτό θα επιφέρει ένα κόστος. Είδα ότι έχετε υπογραμμίσει δύο θετικά και ένα αρνητικό για την ελληνική οικονομία, δύο θετικά στοιχεία για την αρνητικό. Το ένα είναι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, που όπως λέτε είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το δεύτερο είναι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Το τρίτο τώρα είναι το τεράστιο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο και θέλω να μας τα αναλύσετε ένα-ένα για να μπούμε στη συζήτηση. Κοιτάξτε, είναι πολύ θετικό το ότι αναπτυσσόμαστε ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό σημαίνει ότι συγκλίνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι απέχουμε πάρα πολύ όμως και χάσαμε μεγάλη απόσταση την τελευταία δεκαετία με την περιπέτεια της χρεοκοπίας. Επίσης και το δημοσιονομικό πλεόνασμα είναι θετικό, γιατί σε συνάρτηση και με την ανάπτυξη σημαίνει ότι μειώνεται το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, που είναι το ουσιαστικό. Το χρέος έχει έννοια μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν έχει έννοια ονομαστική. Από την άλλη πλευρά, το αρνητικό που αναφέρω εκεί, δηλαδή το εμπορικό έλλειμμα και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή στο σύνολο των χρημάτων που μπαίνουν και που εισέρχονται και εκραίουν από τη χώρα, αυτό είναι πολύ αρνητικό και ενδεχομένως να φαλκιδεύει μελλοντικά τη θετική πορεία των άλλων δύο, δηλαδή της ανάπτυξης και του δημοσιονομικού πλεονάσματος. Γιατί όπως επεσήμανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν στην έκθεσή της, στην οποία αναφέρεται το άρθρο μου, αυτό είναι συνέπεια της μειωμένης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή της αδυναμίας μας να προσελκύσουμε επενδύσεις και ειδικότερα επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ξέρετε, επενδύσεις είναι άλλο να εξάγεις, ας πούμε, να παράγεις και να εξάγεις καρφίτσες που κάνουν, ξέρω εγώ, μερικά λεπτά η μία, και άλλο να εξάγεις, να παράγεις και να εξάγεις κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα διαφορετικό κόστος και αφήνουν διαφορετική υπεραξία και δημιουργούν διαφορετικούς μισθούς στην αγορά εργασίας στο εσωτερικό. Άρα ο στόχος μας θα είναι να βελτιώσουμε εκεί την ανταγωνιστικότητα και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας ή δυνατόν σε τομείς εχμής της τεχνολογίας. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ακόμα και για χώρες στην Ευρώπη σαν τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Όπως βλέπετε και εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Είναι πολύ δυσκολότερο για μας. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε ένα μέρος του εισοδήματος που χάσαμε κάποτε σαν χώρα ως μέσος όρος, ας πούμε, των μισθών. Θα πρέπει να προσέλκουμε να προσελκύσουμε τέτοιες επενδύσεις. Θα πρέπει να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν μικρές τέτοιες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν διεθνή φήμη και είναι ανταγωνιστικές και εξάγουν υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, όπως είναι η Θείον, παραδείγματος χάρη, που φτιάχνει διόπτρες νυχτός και πουλάει σε όλο το στρατού, σε όλο τον πλανήτη. Θα χρειαζόμασταν όμως, ή όπως είναι και η Σκυτάλης, μια άλλη εταιρεία που φτιάχνει συστήματα να παρακολουθούν οι στρατιωτικοί, οι αξιωματικοί, τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης. Χρειαζόμαστε όμως 200-300 τέτοιες εταιρείες για να πούμε ότι σαν οικονομία μπορούμε να σταθούμε στο διεθνές περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται. Υπάρχει μια φτηνή λύση, είναι να κάνουμε αυτό που κάνει ενδεχομένως χώρες όπως το Βιετνάμ ή και λίγο πολύ η Τουρκία. Να φέρουμε εδώ τις επενδύσεις που θέλουν να φύγουν από τις ανεπτυγμένες χώρες που είναι οι πιο βρώμικες επενδύσεις, οι εντάσσεως εργασίας που λέμε, που απαιτούν φτηνό εργατικό δυναμικό. Ούτε για εκεί είμαστε ικανοί όμως, γιατί σαν χώρα, σαν οικονομία έχουμε υψηλά στάνταρς, έχουμε υψηλότερους μισθούς από ό,τι έχουν αυτές οι χώρες και δεν έχουμε και εξειδικευμένο προσωπικό. Είμαστε μια χώρα με δημογραφική γύρανση. Οι γυρεότεροι είναι περισσότεροι από τους νεότερους. Τέτοιες δουλειές θέλουν νέους και βασικά ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη και αμείβονται με λίγα χρήματα. Άρα είναι μονόδρομος το να κοιτάξουμε προς την προσέλκυση
επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό που λέει η Κομισιόν επίσης σε αυτή την έκθεση, ότι ένα από τα μερικά από τα βασικά θέματα τα οποία μας υστερούν σε αυτό το ζήτημα είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν υπάρχει ούτε στον τρίτο κόσμο κατάσταση όπου η δικαιοσύνη, μια δίκη να τελεσυνδικεί μετά από 5 και 10 χρόνια. Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν θέλει να έρθει να δεσμεύσει τα χρήματά του σε μια χώρα όπου για την παραμικρή διαφορά που μπορεί να προκύψει με έναν ιδιώτη ή με το δημόσιο, θα χρειαστεί να περιμένει 5-10 χρόνια για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για το κτηματολόγιο και για την πολεοδομία. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κουβάρι. Όπως βλέπετε, ο κόμβος του προβλήματος, ο γόρδιος δεσμός είναι γύρω από το δημόσιο. Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, 5 χρόνια, προσπάθησε να το βραχυκυκλώσει αυτό το θέμα με το e-gov, ψηφιοποιώντας την επαφή του πολίτη και των επιχειρήσεων με το δημόσιο. Όπως βλέπετε όμως, τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα και σε συγκεκριμένους τομείς. Γενικότερα στην οικονομία δεν φαίνεται ότι αυτό το πράγμα έχει αποδώσει. Και αυτό φαίνεται τώρα και θα φανεί ακόμα περισσότερο αργότερα. Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε λίγο στο δεύτερο θετικό σημείο, που είναι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αυτό επειδή το έχουμε δει και την περίοδο των μνημονίων που υπήρχε το Maastricht και υπήρχαν όλα αυτά με μεγάλη υποχρεωτικότητα, όταν όμως βλέπουμε ότι δεν γίνονται δημόσιες επενδύσεις, όταν υπάρχει περικοπή, ας πούμε, από τις δαπάνες, που περικοπή από τις δαπάνες σημαίνει και εν μέρη όλο αυτό που θίγεται για τον εξορθολογισμό του δημοσίου. Πού βλέπετε να οδηγεί αυτή έτσι, η προέκταση που κουβεντιάζουμε τώρα? Εγώ δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα λύνεται με τις δημόσιες επενδύσεις. Σίγουρα λύνεται με τη μείωση των δαπανών του δημοσίου, αλλά εκεί θέλει ορθολογική χρήση και από την άλλη πλευρά θέλει πολιτικό θάρρος, γιατί έχει πολιτικό κόστος σε αυτή μια τέτοια απόφαση. Μια κυβέρνηση δηλαδή που θα χρειαστεί να ξαναχτίσει το δημόσιο, θα χρειαστεί ανθρώπους οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των θέσεών τους να φύγουν από το δημόσιο, θα έχει πολιτικό κόστος. Δεν νομίζω. Πάντως, ότι κάποια... σε αυτό που λέτε, κύριε Στούπα, υπάρχουν δύο παραδείγματα, του Μπένου που έκανε τα ΚΕΠ και του Πεπονή που έκανε τον ΑΣΕΠ, που μετά από αυτό το επιχείρημα, ας πούμε, μάλλον μετά από αυτό το εγχείρημα, είδαμε ότι τους έφαγε το σκοτάδι πολιτικά. Ναι, ακριβώς. Η κοινωνία μας δεν θέλει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι γιατί έχουμε κακούς πολιτικούς, είναι γιατί η πολιτική είναι ο καθρέφτης μας. Η κοινωνία μας υπάρχουν μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Στην Ελλάδα, νομίζω, κυρίως μικρά συμφέροντα υπάρχουν. Συντεχνίες, επαγγελματίες, κατηγορίες πολιτών, ενώσεις, οι οποίοι δεν αφήνουν γιατί οι ίδιες θίγονται από τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Άρα δύσκολα θα τις δούμε, γιατί εκτός αν υπάρξει μια διεθνής κρίση πάλι και μηδενίσει κάποια στιγμή το κοντέρ, οπότε ξέρετε, όταν κάποιος δεν έχει τίποτα να χάσει, είναι αποφασισμένος να κάνει πολλά πράγματα. Απλώς τώρα αυτές οι μεταρρυθμίσεις σημαίνει ότι κάποιοι, αρκετοί, έχουν να χάσουν προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να έρθει καινούριο, να αναπτυχθεί καινούριο εργατικό δυναμικό, καινούργιες ειδικεύσεις, καινούργια επαγγέλματα. Για να γίνει αυτό, κάποια από τα παλιά θα πρέπει να φύγουν. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, στα οικονομικά, η δημιουργική καταστροφή. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα οι προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Και τώρα για να κλείσουμε, όλο αυτό που περιγράφεται μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει ένα κόστος στην κυβέρνηση. Δηλαδή, όσο αυτό το πράγμα το αφήνει προς τα πίσω ή δημιουργεί ένα βραχυκύκλωμα, όπως είπατε, ας πούμε, στην αρχή, κάποια στιγμή όμως αυτό δεν χωράει κάτω από το χαλί και θα βγαίνει πάλι μπροστά, που αυτό θα μεταφράζεται σε μια δημοσκοπική πτώση. Πιστεύετε ότι το έχει καταλάβει η κυβέρνηση? Το έχει καταλάβει και γι' αυτό προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Αλλά πιστεύω ότι στο σύσσωμο το πολιτικό σκηνικό έχει βολευτεί σε μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση όπου υπάρχουν αρκετές εισρωές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, για να λειτουργούν ακόμα και παιδικοί σταθμοί στην Ελλάδα, είναι διάφορα ταμεία ανάπτυξης που έρχονται χρήματα εδώ και για να γίνονται έργα. Όλα αυτά κρατούν την οικονομία όρθια και τις δίνουν και αυτό που λέμε, συμβάλλουν σε αυτό που είδαμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη που είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως, σαν χώρα, στο βαθμό που εξαρτιόμαστε σε τέτοιο βαθμό από κοινοτικές εισρωές, δηλαδή από το επόμενο, προπεριμένοντας το επόμενο πακέτο Ντελόρι, το επόμενο πακέτο Φοντερ Λάιεν,
μας κάνει να είμαστε εξαρτημένοι και πολιτικά από εκεί και σε θέματα που αφορούν, ας πούμε, τα εθνικά μας συμφέροντα, στο βαθμό που δεν μπορούμε μόνοι μας να στεκόμαστε στα πόδια μας, δεν μπορούμε να χαράξουμε και μια πολιτική η οποία ενδεχομένως θα χρειαστεί να διαφοροποιηθεί σε κάποια σημεία από αυτά των εταίρων μας. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, το ότι η πολιτική κατάσταση, το πολιτικό σύστημα βολεύεται με την δυνατότητα που έχει η χώρα να τραβάει εισρωές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει και τον τουρισμό που είναι ένας τεράστιος φυσικός πόρος για την ελληνική οικονομία και βολεύεται σε αυτή την κατάσταση, οπότε κανένας δεν θα αποφασίσει ποτέ να κάνει αυτή τη δημιουργική καταστροφή που είπαμε, που χρειάζεται, προκειμένου γιατί θα θίξει συμφέροντα και άρα θα χάσει την πλειοψηφία ή την υποστήριξη. Δηλαδή, όσοι έχουν υποστηρίξει, μην ξεχνάτε ότι όσοι έχουν υποστηρίξει ριζικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα δεν βρήκαν ούτε την ψήφο τους στις εκλογές. Οπότε έτσι θα πορευόμαστε μέχρι κάποια κρίσιμη στιγμή. Μάλιστα, να κρατήσω για κλείσιμο αυτά τις δύο εταιρείες που ομολογουμένως δεν ήξερα ότι είναι τόσο μπροστά η καινοτομία σε αυτό το πεδίο στην Ελλάδα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες διαπρέπουν, δηλαδή διεθνώς χτυπάνε μεγάλες εταιρείες και παίρνουν έργα έξω, μικρές ελληνικές εταιρείες. Γνωρίζουμε όλοι τους κατασκευαστικούς δεινόσαυρους που έχουν μάθει μόνο να παίρνουν τα έργα που έρχονται τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Με αυτό το παράδειγμα, με αυτά τα δύο φωτεινά παραδείγματα θα ήθελα να κλείσουμε. Κύριε Στούπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλύση σας. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.